Οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους μας, πόσο μάλλον με την κατάσταση τώρα που επικρατεί, με τον κοροναϊό, η ανεργία. Ωστόσο, εάν μπορώ εγώ, έστω με το επίδομα που παίρνω, με το Ταμείο Ανεργίας που παίρνω, να προσφέρω μία μικρή βοήθεια καθημερινή στην οικογένεια, θεωρώ ότι μπορούμε όλοι μας. Μια ανεργή γυναίκα στηρίζει όσο μπορεί την οικογένεια της 42χρονης κυρίας Κυριακής Σταμιώτη στην Αμαλιάδα, η οποία με τα 4 παιδιά και το σύζυγό της ζούσαν σε μια αυτοσχέδια καλύβα από καλάμια στην παραλία της Κουρούτας. Ναι, μεν η οικογένεια ζει πλέον σε ένα σπίτι, ωστόσο ο ερχομός στη ζωή του 4ου παιδιού τους λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η ανεργία και η υποχρέωση του ενοικίου έχουν δυσκολέψει πολύ την καθημερινότητα και τίθεται θέμα επιβίωσης. Κάθε δύο μήνες είναι 560 ευρώ. Για τα 3 παιδιά. Δηλαδή με κάπου 250 ευρώ το μήνα είναι αδύνατο να μπορέσετε να... Και με ενίκιο, ρεύμα, νερό, οι ανάγκες προπατών των παιδιών, γιατί καθημερινά θέλω το γάλα της μικρής και το γάλα για τα μεγάλα τα παιδιά. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ πίνουν, συν το φαγητό τους το μεσημέρι που θα φάνε το βράδυ και αν θα μου ζητήσουν κάποια σοκολάτα και αυτά που όσο να είναι μικρά, και δεν μπορώ να τους πω όχι, γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Καθημερινά δίπλα τους στέκεται η κυρία Χριστίνα, η οποία δεν θέλει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, λέγοντας ότι αυτό που κάνει, το κάνει από ανθρωπιά για τα 4 παιδάκια που δεν έχουν τα στοιχειώδη. Από τότε προσπαθώ να προσφέρω ό,τι μπορώ σε αυτή την οικογένεια. Φρόντισα να τους γνωρίσω από κοντά. Δέθηκα με την οικογένεια αυτή. Αγάπησα τα μικρά τα παιδάκια, είναι αξιολάτρευτα πλασματάκια. Και προσπαθώ να βοηθήσω όπου μπορώ. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Μπορεί να έφυγε η οικογένεια, να κατάφερε να φύγει με στήριξη του κόσμου από την παραλία στην αρχή. Ωστόσο, οι ανάγκες παραμένουν. Στη μεγάλη αυτή ανάγκη που έχει περιέλθει η οικογένεια, κάποιοι βοήθησαν υλικά. Ωστόσο, η κυρία Σταμιώτη δέχθηκε, όπως καταγγέλλει, τηλεφωνήματα κάποιου, ο οποίος την ρωτούσε διάφορα περίεργα πράγματα. Ακούστε τι λέει. Ήταν γύρω στις 12-12.30. Εκεί περίπου που γινόντουσαν τα τηλεφωνήματα. Με ρωτάγανε τι ύψος έχω, τι κιλά έχω, πόσο χρονών είμαι, αν είμαι παντρεμένη, αν έχω παιδιά και τέτοια πράγματα. Το οποίο όταν θέλεις να βοηθήσεις κάτι, ας πούμε, με ένα πακέτο μακαρόνια, δεν ρωτάς τέτοια πράγματα. Και εκείνος ήθελε άλλα, ψιλοφοβάμαι λίγο, γιατί δεν ξέρω τι βρίσκεται πίσω από ένα τηλέφωνο όταν με παίρνουν. Αυτές τις ημέρες την οικογένεια θα βοηθήσει το παράρτημα Αμαλιάδας του Ερυθρού Σταυρού. Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν είτε με τρόφιμα είτε με κάποιο χρηματικό ποσό την οικογένεια, μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Σταμιώτη στο τηλέφωνο 690-765-9505. Είναι δύσκολα. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε όλες τις ανάγκες τις καθημερινές που υπάρχουν. Είτε αυτό λέγεται φαγητό, είτε λέγεται οικονομικά το ενίκιο, υποχρεώσεις, τα ρούχα των παιδιών. Στο σπίτι που διαμένουν έχουν μεγάλες δυσκολίες, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα, δεν υπάρχουν κρεβάτια, δεν υπάρχουν παπλώματα, σκεπάσματα για τα παιδιά. Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου φυσικά. Παραχώρησα μία σόμπα που είχα, φρόντισα να τους δώσω ξύλα για να υπάρχει θέρμανση μέσα στο σπίτι, γιατί κάνει πολύ κρύο, πόσο μάλλον αυτές τις ημέρες. Είναι δυσβάσταχτες οι καταστάσεις που βιώνει η οικογένεια αυτή τη στιγμή.